Λοιπόν, πάμε στο βρωμό πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής, το ελεϊνό και τρισάθλημα. Πάει ο Δόνης στη γενέτειρα της δεύτερης του γυναίκας. Και στην πόλη, όπου έχει πάρει το μοναδικό τίτλο ο Δόνης. Μια ομάδα η οποία θεωρητικά πάει για την εξάδα η Λάρισα και ένας Παναθηναϊκός πάει φουλ για εξάδα. Φορμαρισμένος πολύ ο Παναθηναϊκός. Με καλές μεταγραφές, με καλή τακτική, με καθαρό μυαλό του Δόνη. Η Λάρισα πεσμένη. Αργή, με κακές μεταγραφές. Πήρε τον Τελικαλή εκεί, τον Γαλανομάτι, να πούμε, το ομορφόπεδο, τον Παπάζογλου στα 32. Ένα Καρανίκα και ένα Ουάρντα. Οι άλλοι είναι όλοι, πάρε τον ένα και χτύπα τον άλλο. Σκληρό παιχνίδι, φάουλ πολλά. Κατακτητικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, 3-5-2 η Λάρισα, θα προσέξουν τον Ουάρντα, χι, βολικό. Ο άλλος έσωσε την παρτίδα ο προπονητής της Λάρισας στο 90, άλλο ένα χι με τον Παναθηναϊκό, δεν τον κουνάει κανείς το χοντρό τον κόλλο του από τον Γκάμπο, χι. Ξάνθη Όφη. Ο Όφη είναι ομάδα που... Το σκαλοπάτι του Σίμου είναι ο Όφη. Και χρησιμοποιείται ο Όφη σαν σκαλοπάτι του Σίμου. Καλή ομάδα από τη μέση και μπροστά. Καλά χαφ. Καλούς εξτρέμ. Στο φορ λίγο, εντάξει, μάνι και ιστορίες οι άλλοι, λίγα πράγματα. Πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας. Παίζει πάντα ανοιχτά και κατακτητικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κολομάδα που λέγεται Ξάνθη, η ελεηνή ποδοσφαιρικά, άθλια να τη βλέπεις, θα αναγκαστεί και αυτή να παίξει ανοιχτά. Δεν μπορεί να κλειστεί στο Χαριλάου και να βγει από το καβούκι της μετά το 70. Η Ξάνθη. Οπότε θα έχουμε γκολ, αλλά όχι πολλά. 2-3. Πάμε τώρα στον Πανιόνιο με τον Ατρόμητο. Οι παλιοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ως αδιάφορος ο Πανιόνιος σε ένα μάτς τελευταία αγωνιστική είχε κερδίσει τον Ατρόμητο με Ανατολάκη σέντερ μπακ και όγιος προπονητή με 2-1 και τον έριξε κατηγορία. Αδιάφορος ο Πανιόνιος, ρίχνει τον Ατρόμητο του Σπανού κατηγορία, ο Ατρόμητος επανήλθε την επόμενη χρονιά. Από εκείνη την περίοδο και μετά, όπου βρίσκει ο Ατρόμητος τον Πανιόνιο, ή τον γαμάει ή θέλει να τον γαμίσει. Τώρα που θα το βρει με τον κόλλο ανοιχτό σε 12ωρο οικοδομή να κάνει εμετό στο μπαλκόνι, το μόνο που μπορεί να κάνει ο Ατρόμητος να βάλει τον μπούτσο του όρθιο, του τραβήξει μια στην κολοτρυπίδα και να τον πετάξει από το 12ο όροφο και τον κοιτάει από πάνω. Αν κάνει το οτιδήποτε άλλο ο Ατρόμητος, που δεν νομίζω να το κάνει, θα είναι αυτοκτονία. Νομίζω θα είναι διπλό το μάτς. Για όσους δεν το πιστεύουν διπλό, το over είναι μια πολύ καλή περίπτωση και πληρώνει πάνω από 2 μονάδες. Γιατί ο Ατρόμητος τρώει και γκολ. Κολοάμυνα. Κολο center back, πλάγιους back μέτριους, αμυντικούς χαφ δύσκολους στο μαρκάρισμα, τερματοφύλακας 30 κιλά το πηγούνι μόνο ο Μέγερη. Πίσω έχει θέμα. Μπροστά τα χώνει. Το over και το διπλό νομίζω είναι μια πολύ καλή προσέγγιση. Αν μπορεί να το συνδυάσει κανένας και να πάρει τέτοιο ρίσκο, ευχής έργο θα ήταν. Πάμε στον Άρη, ο οποίος έχει πρόβλημα με τα πλάγια μπακ, δεν παίζει ο Ρόους, ο Κορχούτ μια παίζει, μια δεν παίζει. Πανετολικός έχει προπονητή μαθητευόμενο μάγου. Ο Άρης δεν έχει center for, ο Τουρμισάη ανέτοιμος. Παίζω μεταξύ 0-1 έως 2 έως 3. Νομίζω ότι το 2 έως 3 σε αυτό το match θα βρει άκρη, γιατί η πίεση που θα έχουν οι half του Άρη και οι extreme θα είναι πολύ μικρή. Φετβατζίδης νομίζω θα κάνει καλό παιχνίδι και μπορεί να σκοράρει κιόλας. Και πάμε στον derby Άκο Ολυμπιακός. Χωρίς Εμέδο, Ολυμπιακός με μέτρια center back. Η ΑΚ με 3 center back και 2 παίκτες στην περιοχή, με ένα προπονητή πολύ καλό, θα υστερεί στην πλάγια γραμμή. Ο Μάρ δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, μπορεί να μην τον πιάσει και κανένας. Κάποιος χαφ θα πιάσει τον Τζιμίκα. Είναι σίγουρο, γιατί καλό προπονητή η ΑΕΚ. Πολύ καλό. Θεωρώ μέχρι στιγμής τον καλύτερο προπονητή στην Ελλάδα, τον προπονητή της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Το Δόνι δηλαδή και τον... Πώς το λένε? Τον Καρέρα, ναι.
Ο Ολυμπιακός έχει καλές μονάδες, αλλά έχει χαφ που δεν παράγουν. Ο Βαλμπουενά είναι ο καλύτερο δεκάρι στην παρούσα φάση, αλλά έχει προβληματικό βιολογικό κομμάτι. Σφιχτόκολος ο Ολυμπιακός, στο κέντρο δεν παράγει, ο ένας ο Μπακουτσός, με τριόμαδε. Η ΑΕΚ με τον Καρέρα νομίζω ότι αποκλείεται να χάσει. Το θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα χάσει. Από εκεί και πέρα παίζει το άσο χ ή το χ. Δηλαδή κοντά στο 1.80 είναι το άσο χ και 3.25 είναι το σκέτο χ. Πάντως το χ2 της Ξάνθης ο ΠΑΠ δεν μου το πήρε τις προάλλες. Ή χ έπρεπε να το παίξω ή διπλό. Δεν ξέρω που παίζετε στοίχημα. Αν παίζετε μικρά ποσά, καλό είναι να παίζετε στο εξωτερικό. Αν θέλετε να πάρετε με 10 ευρώ αυτοκίνητο, παίξτε το στον ΟΠΑΠ. Πάω Βόλος στο φιλικό 2-3 γκολ, δεν θα τον βάλει πολλά γκολ τον Μπέο. Κρατήσει και δυνάμεις. Το 2-3 γκολ νομίζω είναι καλό. Το over δίνει ένα 36 και το under 3-0-5. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο Βόλος έχει τη χειρότερη τετράδα του πρωταθλήματος σε άμυνα. Και το 2-3 γκολ ίσως είναι και χαριστικό. Ποδοσφαιρικά το μάτς είναι 5-1. 4-0, 5-0 αγωνιστικά. Αλλά πάω μετά το 60-65 μπορεί να σεβαστεί τον Μπέο, τη φιλία του Προέδρου του με τον δικό του Πρόεδρο και να μην πάει το σκορ σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Να παίξει άσο 1-0-8, να το δίνει 1-20, να βάζουμε 5 χιλιάρικα, να πάρουμε ένα. Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Η Τρίπολη σε καλή κατάσταση. Νομίζω όμως η Ρυθύνων να χάσει πάλι. Με χαμηλό σκορ στο 2-37 είναι καλός άσος. Πιστεύω η Λαμία που είναι και αυτή η κακή ομάδα, σε αυτό το ίδιο θα πάει, θα μετρήσει πολύ περισσότερο η έδρα. Άρα έχουμε Λάρισα Παναθηναϊκός Χ, Ξάνθη Όφη 2-3, Πανιώνιος Ατρόμητος διπλό και over, ή over ή διπλό ή διπλό και over, Πανετολικός Άρης 2-3, ΑΕΚ Ολυμπιακός Χ, ΠΑΟΚ Βόλος 2-3 γκολ, με επιφύλαξη, με την καλή διάθεση των παιχτών του ΠΑΟΚ, δηλαδή με κακή άμυνα ο Βόλος, και Λαμία Αστέρας Τρίπολης άσος είναι οι προτάσεις μας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από Θεσσαλικά Αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.